Θα πάρεις τη θέση στους κουρητές. Και θα ξεκινήσουμε με την Ηλιάνα. Όλγα μου. Αχ, Όλγα μου. Γιατί έβαλες λάτεξ και δεν έβαλες βινίλ? Γιατί και εγώ αυτή την απορία έχω πως έχουν τα κορίτσια. Είσαι στυλίστρια. Θα έπρεπε ένα στοιχείο έστω να έχεις, να το αναδείξεις να είναι το πιο σημαντικό. Αν έχουμε θέμα λάτεξ, τι θα βάλεις, βινίλιο δηλαδή? Αν αύριο έχουμε ένα τάσκ και θα πρέπει να βάλεις ροζ και δεν σου αρέσει, δεν θα βάλεις? Γιατί εδώ είναι ο διαγωνισμός. Όχι, θα βάλω. Θα βάλεις. Οπότε ένα στοιχείο έπρεπε να το έχεις για μένα. Ωραία. Άσχετα με το κόνσεπτ που έχουμε σήμερα και το θέμα αυτό κτλ. Ωραία είναι εκεί που πας, μου αρέσει όπως ντύθηκες. Δεν θα κρατούσα αυτή την τσάντα σίγουρα. Θα έπαιρνα σίγουρα μία τσάντα που θα θύμιζε sneakers. Κατά τα άλλα, δεν έχει βινίλιο. Πάμε στο Στέλιο. Δεν καταλαβαίνω ούτε εγώ γιατί επέλεξες να κάψεις μια τόσο ωραία εικόνα σαν αυτή, γιατί η εικόνα σου είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά σήμερα είσαι εκτός κόνσεπτ. Δηλαδή, το βινίλι σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είναι το σημερινό θέμα. Δηλαδή, επέλεξες να μην διαγωνιστείς. Εγώ καταλαβαίνω. Ναι, δεν το αντιλήφθηκα έτσι. Ότι μα είναι ξεκάθαρο όταν το task είναι βινίλι. Δεν υπάρχει κάτι να μην καταλάβεις. Δεν υπάρχει τίποτα να σε δικαιολογεί. Ότι το task ήταν βινίλ, εγώ επέλεξα να βάλω, ξέρω εγώ, λάτεξ γιατί μου αρέσει περισσότερο. Πώς θα γίνει? Ναι. Είσαι εκτός διαγωνισμού. Η αισθητική, το βινίλ, εγώ έτσι το αντιλήφθηκα. Γι' αυτό και πήγα προς τα εκεί. Όχι, ήταν βινίλ, κομμάτι, βινίλ. Γιατί να μην το κάνω, δηλαδή να μην το πάω προς τα εκεί? Είναι λάθος η προσέγγιση, θεωρείτε? Δεν καταλαβαίνω. Μα δεν υπάρχει προσέγγιση. Υπάρχει, το βασικό στοιχείο της εικόνας είναι ένα βινίλ ρούχο. Ένα βινίλ στοιχείο. Εσύ δεν έχεις κανένα. Okay. Δημήτρη, συμφωνείς και εσύ με τους... Συμφωνώ ότι είσαι εκτός concept. Βέβαια να πω ότι είσαι ένα πολύ σύγχρονο κορίτσι. Και όχι σύγχρονο. Είσαι time traveler. Πάντα μου φέρνει styling σε αυτό που έχω δει που είναι λίγο από το μέλλον. Okay. Αλλά βρε αγάπη μου, τι κόνσεπτ είχαμε? Εντάξει, το αντιλήφθηκα αλλιώς. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ενώ ότι... Παρ' όλα αυτά, όταν το κάνεις και το κάνεις σωστά, ναι. Το κάνεις πολύ σωστά. Ευχαριστώ. Πάμε στις βαθμολογίες. Στέλιο. Ναι, πολύ κρίμα γιατί η εικόνα είναι πολύ ωραία. Ναι. Και... κρίμα. Αλλά είναι άδικο για τα άλλα κορίτσια που προσπαθήσανε. Ένα. Εντάξει. Δημήτρη. Μακάρι να ήμασταν κι εμείς τα time travelers, να πηγαίναμε πίσω μια μέρα και να σου λέγαμε πρόσεχε, να βάλεις βινίλ, τώρα θα μιλάγαμε αλλιώς. Αλλά τώρα είσαι εκτός concept, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ωραία. Ηλιάνα. Αχ, βρε Όλγα μου. Έκαψες με λίγες διορθώσεις ένα φανταστικό look. Φανταστικό. Θα με σκάσεις. Όλγα μου, 5,9 είναι η βαθμολογία για σήμερα. Ωραία. Δεν έχεις συνηθίσει σε τέτοια. Όχι, αλλά κατάλαβες απολύτως για ποιο λόγο συνέβη αυτό όμως, εντάξει, έτσι. Ναι, τι να κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρε τη θέση.